Γεια σας, γεια σας. Είμαστε εδώ για ακόμη μία φορά και σας έχουμε τα καλύτερα. Θα ξεκινήσω με το αγαπημένο reality της Showbiz, το GNTM. Εκεί χθες το βράδυ ξεκίνησε η φάση του bootcamp και μία τυχερή Ελευθερία Κάρναβα κατάφερε να πάρει το Golden Pass που της εξασφαλίζει μία θέση στο σπίτι του reality μόδας, χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τις υπόλοιπες δοκιμασίες. Έλα όμως που αυτό εκνεύρισε τις άλλες κοπέλες και να τα σουξουμούξου και να τα νεύρα. Για δείτε. Μία από εσάς είναι η πιο τυχερή των τυχερών. Υπάρχει ένα κορίτσι ανάμεσά σας που μας εντυπωσίασε. Αυτό το κορίτσι θα πάρει σήμερα το Golden Pass. Τι είναι αυτό? Το χρυσό εισιτήριο για το σπίτι κατευθείαν. Η Ελευθερία Κάρναβα! Κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο άδικο το ότι πήρε η κοπέλα το εισιτήριο κατευθείαν, χωρίς να προσπαθήσει. Προσωπικά για μένα δεν μπορώ να πω ότι είχε κάτι το τέλειο, ας πούμε. Αγριεύει η κόντρα του Δημήτρη Παπανώτα με τον Γιάννη Σπαλιάρα. Τα post με τις απαντήσεις τους δίνουν και παίρνουν μεταξύ τους. Μετά την απάντηση του Παπανώτα, ο Σπαλ δεν το άφησε να περάσει και με το δικό του τρόπο πυροδότησε ένα νέο γύρο απαντήσεων γράφοντας. Η σκληρή απάντηση του Παπανώτα στο Σπαλιάρα. Γράφουν και μπαίνω να διαβάσω και γέλασα πραγματικά. Μη έχοντας την απή το εθνικό μας φτιάρι, έγραψε ένα κατεβατό ψέματα. Ότι είμαι 50+, ότι δεν έχω επάγγελμα, εννοώντας μάλλον ότι ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Και που είναι το κακό αν κάποιος παίζει σε σίριαλ και φωτογραφίζεται κιόλας. Και μετά από αυτή την ανάρτηση του Σπάλ, ο Παπανώτας ανέβασε άλλο ένα post για να το απαντήσει και πάλι. Δεν βλέπει να διαβάσει καλά, δεν ακούει καθόλου καλά και ισχυρίζεται ότι είναι 44. Στα 80 πώς θα είναι? Γελάει ο μωρός, καν τη μη γελίο Γιάννη μου. Στο λέω σαν Δημήτρης. Και εν κατακλείδη δεν φταίσαι εσύ Γιάννη μου. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι φταίνε που μετά τη δήλωσή σου ότι είναι όλοι για πέταμα δεν σε πέταξαν ακόμα εκεί που ανήκεις. 25 χρόνια καριέρας ο Γιάννης. Και τι απέμεινε? Μια δήλωση για 4.000 κατακτήσεις. Καρποφόρα καριέρα. Γιαννάκη, σου εύχομαι να κάνεις πέρασμα και από το Χωάνα η Παρθένα. Να θυμηθούμε τις λαμπερές εποχές της Λάτινης σαπουνόπερας στα ελληνικά κανάλια. Αφού τα έκλεισες στα 25 λαμπρής καριέρας, δεν μπορεί, θα σε πάρουν. Ελπίζω η Σπαλιαριάδα να τελειώσει εδώ. Έλεος. Ιστερόγραφο. Από όλα όσα του έγραψα, πρόσεξε μόνο το 50+. Και ρίχνοντας γροθιά στην αξιοπιστία μου, μας είπε ότι είναι 44. Και 13 να μου έλεγε, θα τον πίστευα. Αυτό κι αν θα πει ανατροπή στον ντύσιμο, η Μπέγκαν Μάρκλ φόρεσε μαντήλα και επισκέφθηκε ένα από τα παλαιότερα τζαμιά της Νοτιού Αφρικής. Το ζευγάρι εμφανίστηκε μόνο του χωρίς τον Άρτσι, τον οποίο έχουν μαζί τους την πρώτη αυτή βασιλική περιοδία μετά τη γέννησή του. Ο Παναγιώτης Χατζηδάκης, ο οποίος εμφανίζεται πλέον στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού στον Αλφα, μίλησε στο Happy Day και στην Τίνα Μεσαροπούλου για την συνεργασία του με την παρουσιάστρια του Καλύτερα Δεν Γίνεται, αλλά και για την Ελένη Μενεγάκη που ήταν πέρσι μαζί της. Έμαθα ότι σχεδόν η Ναταλία σε πήγε για φέτος. Ναι, και έχει έρθει στο διπλανό πλατό. Μεταξύ είναι, εγώ πήγαινα προς το διπλανό και με τράβηξαν από δίπλα. Ναι, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο. Ναι. Και την ευχαριστώ. Να φανταστώ ότι δεν πρόλαβες να στενοχωρηθείς που έφυγες, που τελείωσε με την Ελένη. Όχι, μα δεν στεναχωρήθηκα ίσα-ίσα. Που πριν τελείωσε, ξεκίνησε όμορφα, τελείωσε όμορφα. Όλα μια χαρά. Εγώ έχω συνηθίσει αλλαγές στη ζωή μου γενικά, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που δεν μπορώ να κρατάω ένα πράγμα για πάρα πολύ. Τρελαίνομαι, θέλω να αλλάζω. Οπότε, όσο κράτησε, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τη λίστα με τα 10 εκπληκτικότερα νησιά στον κόσμο συνέταξε το CNN και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή και ένα ελληνικό διαμάντι. Μάλιστα, το ελληνικό νησί που δεν είναι άλλο από την Μήλο φιγουράρει στην πρώτη θέση με τα ομορφότερα νησιά του πλανήτη. Το νησί όπου ανακαλύφθηκε η Αφροδίτη της Μήλου βρίσκεται στη λίστα μαζί με τον Μπαρτολομέ Εκουαδόρ, Φρεγκάτε Σεϊχέλες και Αγία Λουκία στην Καραϊβική. Λίγο πριν το γάμο φαίνεται πως είναι η Μαρία Ηλιάκη με τον αγαπημένο της Στέλιο Μανουσάκη. Οι δυο τους είναι full in love και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα μέσα από τις τρυφερές αναρτήσεις που κάνει κατά καιρούς ο ένας για τον άλλον. Μια τέτοια λοιπόν έκανε πρόσφατα ο Στέλιος Μανουσάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη του στη Μαρία Ηλιάκη. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία που είχαν βγάλει από τις καλοκαιρινές διακοπές τους και στη λεζάντα που τη συνόδευε έγραψε χαρακτηριστικά My Girl, που σημαίνει το κορίτσι μου. Και θα
κλείσω το βίντεό μου με δύο πανέμορφες κυρίες. Μαρέβα Γκραμπόφσκι, Μητσοτάκη και Μελάνια Τραμπ συναντήθηκαν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για λίγο, αφού οι ραγδαίες εξελίξεις έκαναν σκόνη και τρίψαλα τον προγραμματισμό, αφού η συνάντηση ακυρώθηκε. Οι δύο κυρίες λοιπόν δεν θα συναντηθούν επισήμως, ωστόσο συνυπήρξαν για λίγο στον ίδιο χώρο. Όπως βλέπετε, η σύζυγος του Έλληνα Πρωθυπουργού διακρίνεται στις εικόνες να κάθεται ακριβώς πίσω του, ενώ η πρώτη κυρία τον είπα στο πλάι της αίθουσας και λίγο πιο μακριά.